πράγματι έγινε ένας χώρος παραγωγικός, αλλά όχι για σιτάρι και για την τροφή, αλλά για την τροφή του πνεύματος. Γι' αυτό εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί χωρίς την εκπαίδευση και τη μόρφωση, όλα τα άλλα δεν δουλεύουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι το πρόγραμμα σήμερα είναι θα αλωνίσουμε, θα μας μιλήσει όπως είπαμε ο Άλκης πριν, θα λιχνίσουμε, εν συνεχεία θα μας μιλήσουν από την ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που ασχολείται με την αρχαιοβοτανική και, τα ευρήματα των αρχαίων τροφών στην 7.000 χρόνια πριν και όλα αυτά τα πράγματα, θα σας τα πούνε μετά από εγώ. Μετά θα μας παίξουν οι δύο μουσικοί, ο Ανδρέας Δημητρέλης και ο Ηλίας Πατρινός. Λοιπόν, είχα την τύχη, όπως θέλετε πέστατε, ήταν οι εποχές τέτοιες που παρακολουθώντας ή βοηθώντας τον πατέρα μου ήμουν ο τελευταίος μαζί με τον πατέρα μου που χρησιμοποίησαμε το αλόνι για το φυσικό σκοπό για το οποίο έχει κατασκευαστεί. Λοιπόν, αυτό σταμάτησε το καλοκαίρι του 67 ή του 68, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω το 67 ήταν τελευταία χρονιά που σπήραμε και αλωνίσαμε. Για να φτάσουμε στο αλώνισμα, ο κύκλος ξεκινούσε από τον Νοέμβριο. Το Νοέμβριο λοιπόν σπερνόταν τα γύρω χωράφια, ένα αυτό που είναι το δεξιά μας, καθώς και αυτά που ανεβαίνοντας επάνω κάτω από τον δρόμο. Το εργαλείο για να σπείρει ήταν το αλέτρι, με το οποίο όργωνε το χωράφι. Στη συνέχεια έσπερνε, πετούσε το σπόρο με το χέρι όσο πιο ισομερός μπορούσε και στη συνέχεια το χωράφι σβαρνιζόταν. Αυτή είναι η σβάρνα. Γιατί σβαρνιζόταν? Γιατί το αλέτρι βγάζει χοντρούς βόλους, όπως λέμε στο χωριό τις κομούλες, και αυτό έπρεπε να ισοπεδωθεί για δύο λόγους. Πρώτος, για να θαυτεί ο σπόρος, να ξεχειμονιάσει και την άνοιξη να πετάξει το, να βλαστήσει, και δεύτερον να γλιτώσει από τα πουλιά. Να το τρώγαν τα πουλιά το σπόρο μετά στην επιφάνεια. Και ένας ακόμα λόγος είναι ότι όταν θα φτάναμε στη διαδικασία του θερισμού, καλά ήταν το χωράφι να είναι επίπεδο για να μπορεί να θεριστεί εύκολα. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να το θερίσεις, βρίσκεις τα χώματα μέσα στα χέρια σου. Λοιπόν, την άνοιξη βλάστενε και φτάνοντας τον Ιούνιο πια, μέσα Ιουνίου προς το τέλος Ιουνίου, όταν το στάρι ορίμαζε, το θερίζαμε. Χρησιμοποιούσαμε αυτά. Τα δρεπάνια αυτά είναι αυτά που χρησιμοποιούσαμε τότε, αυτά τα εργαλεία, τα αυθεντικά. Στη συνέχεια οι καλαμιές γινόταν μεγάλα δεμάτια, ερχόταν εδώ δίπλα και κάναμε τις θυμονιές. Τον Ιούλιο πια, σε όλους τις κλειστές θάλασσες, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, συμβαίνει ένα τοπικό θερμικό φαινόμενο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που έχει πολύ μεγάλη ζέστη, ζεσταίνεται ο αέρας της ξηράς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο αέρας της θάλασσας, επειδή εφάπτεται με τη θάλασσα, είναι πιο δροσερός, οπότε ορμάει και δημιουργεί κάποια διαστήματα της ημέρας, περίπου από τις 11-12 μέχρι το απόγευμα, ένα κύμα αέρα από τη θάλασσα προς τη στεριά, και αυτό εκμεταλλευόμασταν εμείς στο αλώνισμα. Οι θυμονιές που λέγαμε απλώνονταν σε όλο το, σκεφτείτε όλο αυτό το χώρο τώρα, να έχει περισσότερο, πιο ψηλό άχυρο καλαμιές από αυτό που βλέπετε. Στη συνέχεια, με αυτό το εργαλείο που είναι στη γωνία, τη δοκάνη, η οποία ζευόταν πίσω από το άλογο, ένα ζώο έλξης, είτε άλογο είτε μουλάρι, και με τα μαχαίρια που βλέπετε να έχει, κοβόταν οι καλαμιές και γινόταν άχυρο. Πίσω αυτό που ασπρίζει στη δοκάνη είναι πέτρες, στους ναρόπερτες,
οι οποίες είναι εφαρμοσμένες, λείπουν και μερικές, έχει άλλες τόσες κανονικά το εργαλείο επάνω. Ο προορισμός από τις πέτρες ήταν να σπάνε το στάχι. Τα μαχαίρια κόβανε και κάνανε την καλαμιά άχυρο και οι πέτρες κάνανε το στάχι, το κάνανε σιτάρι. Όλη μέρα βέβαια, γύρω-γύρω το άλογο, με επάνω τον πατέρα μου καθισμένο και εγώ πλάτη. Επάνω, στη δοκάνη. Αφού λοιπόν ολοκληρωνόταν η διαδικασία του αλωνίσματος και είχε γίνει πια η καλαμιά άχυρο, μαζευόταν όλο αυτό σε έναν σωρό στην άκρη του αλουνιού, στην κάτω άκρη, και περιμέναμε τον Ιούλιο πια τις μέρες που θα φυσήξει. Δεν υπήρχαν τα μπουρνάρια αυτά που κόβουν τον αέρα τότε, και όταν άρχιζε πια να φυσάει ο αέρας, που θα ήταν στις 10, θα ήταν στις 11, θα ήταν στις 12, υπήρξαν μέρες που καθόμασταν όλη μέρα και δεν φύσηξε, πάντα υπομονή, με αυτά τα εργαλεία, με τις πυρούνες αυτές, όπως ήταν σωρός, το πετούσαμε στον αέρα και ο αέρας όπως φυσούσε, παράστηνε το άχυρο και το στάρι έπεφτε κάτω. Αφού τελείωνε αυτό το λύχνισμα. Αφού τελείωνε λοιπόν το λύχνισμα πια, το άχυρο το μαζεύαμε σε μεγάλα τσουβάλια και πήγαινε στην αποθήκη για ζωοτροφή, το δε στάρι στα τσουβάλια και πήγαινε στο μήλο, στο βόλο, για να γίνει αλεύρι. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία, την οποία τώρα θα σας τη δείξουμε και λίγο στην πράξη πώς γινόταν. Αυτό που κάνει τώρα.
Και την κυρία Πετρίδη που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για μας και αφιλοκερδούν την επιστημονική τους. Καλησπέρα, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά και να δούμε τι συνέβαινε παλιά εδώ, γιατί μόνο τα διαβάζουμε στα άρθρα επιστημονικά, αλλά δεν είχαμε εικόνα και ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς συνέβαιναν όλα αυτά για τα οποία διαβάζουμε. Οπότε ευχαριστούμε δύο φορές και που μας καλέσατε και για το δώρο που μας κάνατε. Συνήθως τα βλέπετε απολιθωμένα, από ό,τι ξέρω. Τα βλέπουμε απανθρακωμένα στην Ελλάδα. Θα σας πω όλα τα μυστικά. Δεν θα αφήσω τίποτα. Αλλά να πάρουμε δύο καρέκλες. Σας αφήνουμε λοιπόν να... Σήμερα δεν είναι επιστημονικό συνέδριο, έτσι φιλικά, χαλαρά και άνετα. Ναι.
Πριν καθίσουμε και κοιτώντας σας έτσι καθώς ιστάμεθα, να γνωριστούμε. Εγώ είμαι η Αγγελική Καραθάνου. Δίπλα μου είναι η συνάδελφός μου η Χρυσή Πετρίδου. Είμαστε αρχαιολόγοι. Τελειώνουμε τις διατριβές μας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπό την υποψία της κυρίας Βαλαμότη. Ο κύριος Τριανταφύλου την κυρία Βαλαμότη είδε, άκουσε, δεν ξέρω. Σαγηνεύτηκε από ό,τι έμαθα, από την δυνότητά της να αφηγείται. Είναι αρχαιοβοτανολόγος η κυρία Βαλαμότη. Μελετάει δηλαδή τα κατάλοιπα, τα βοτανικά, τα φυτικά, τα οποία πέρα από τις άλλες πολλές χρήσεις τους, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό για τη διατροφή τους. Οπότε σκέφτηκε να μας καλέσει εδώ, να συνδυάσουμε αυτή την ιδιότητά μας. Εμείς εργαζόμαστε σε ένα πρόγραμμα που διευθύνει η κυρία Βαλαμότη, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και ονομάζεται Plant Cult, δηλαδή οι πολιτισμοί της διατροφής της φυτικής. Το αντικείμενό της είναι αυτής της έρευνας της μεγάλης, η προϊστορική εποχή, δηλαδή μιλάμε πριν το 1000 π.Χ. Και φτάνουμε μέχρι τα νεολιθικά περίπου χρόνια, την αρχή των ολιθικών περίπου χρόνων. Βάλτε στο μυαλό σας περίπου στο 6.000. Και ο χώρος στον οποίο επικεντρώνεται η μελέτη μας είναι και η περιοχή του Αιγαίου, των Βαλκανίων, κάποιες θέσεις, αλλά φτάνουμε και μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Ας κάτσω τώρα. Μπορείτε να κάνετε και κάποιες μικρές φράσεις να λέτε στα αγγλικά, έτσι, μερικούς τίτλους για να καταλαβαίνετε εδώ. I could try... Just few headlines. Headlines. We are archaeologists, archaeobotanists. To be more specific, we come from the Aristotle University of Thessaloniki, and our focus of our study is to study plant remains. Plants were used for many reasons. One of the most important was for food. So this is the reason why we're here today. Have you heard what happened before? Yes, yes. The threshing. Okay, so you can see the relation. I think that's all that I said before. I will continue. Okay. Έλεγα λοιπόν ότι η Χρύσα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μελετάει τα κατάλοιπα των τροφών, των παρασκευασμένων, των έτοιμων, των επεξεργασμένων τροφίμων που εντοπίζουμε στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Σκοπός της είναι να βρει έναν τρόπο, θα σας τα πει και η ίδια με λεπτομέρειες, εγώ γενικώς, σκοπός της είναι να βρει μία μεθοδολογία για να κάνει την αναγνώριση καταρχήν, να δει τι είναι αυτά τα πράγματα που βρίσκουμε συνήθως με τη μορφή αδιάγνωστων μαζών, να προσπαθήσει να καταλάβει ποια ήταν τα συστατικά από τα οποία φτιάχνονταν αυτές οι μάζες και ενδεχομένως να ανοιχνεύσουν και συνταγές με τις οποίες τα παρασκευάζαν αυτά τα τρόφιμα. Εγώ αυτό που κάνω στο πρόγραμμα είναι ένα στάδιο πιο πριν. Ασχολούμαι με την κλασική αρχαιοβοτανική έρευνα, δηλαδή με τις πρώτες ύλες, με τα συστατικά αυτών των φυτικών τροφίμων. Και επειδή ίσως να σας έχει ήδη γεννηθεί η απορία και από τον λόγο που είπε πριν ο κύριος Τριανταφύλου για την απολίθωση, να σας πω ότι δεν τα βρίσκουμε απολιθωμένα στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος διατήρησης. Υπάρχει και ο τρόπος της αποξήρανσης, όπως μπορεί να έχετε ακούσει στην περιοχή της Αιγύπτου, για παράδειγμα, που οι συνθήκες επιτρέπουν να υπάρχει τέτοια διατήρηση. Ή σε ένα άλλο αντίστοιχο παράδειγμα που δεν υπάρχει πάλι οξυγόνο, αλλά υπάρχουν οι αυξημένα επίπεδα υγρασίας, να διατηρηθούν κάθε υγρή σπόροι. Για παράδειγμα, σε οικισμούς που ήταν κοντά σε Ελλήνες. Όπως στην Ελλάδα έχουμε κάποιες τέτοιες εξαιρέσεις στην περιοχή της Καστοριάς. Στην πλειονότητά τους όμως, και επειδή αυτοί οι παράγοντες στην Ελλάδα είναι ασταθείς λόγω των καιρικών συνθήκων, η απανθράκωση, η διατήρηση των καταλήπων των φυτών γίνεται με την απανθράκωση. Η επαφή με τη φωτιά μπορούσε να γίνει με πολλούς τρόπους. Μπορούσαν καταρχάς να τα πετάξουν στη φωτιά ως καύσιμα. Καλή ώρα, μία από τις χρήσεις εκτός από τη ζωοτροφή που είπε για τα άχυρα, μπορούσε να είναι ως προσάναμα, για να ανάψει μία εστία ή ένας φούρνος. Ή μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη φωτιά στο μαγείρεμα και να γίνει ένα μικρό ατύχημα και να απανθρακωθούν, για παράδειγμα, μία χούφτα φακές.
ή μπορεί να χρειάζονταν η φωτιά για να τα επεξεργαστούν. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι τώρα αυτό που σας έδειξε εδώ το θέρισμα γίνεται με έναν τύπο σιτηρού, ο οποίος είναι γυμνός. Κατευθείαν με αυτή τη διαδικασία του αλωνίσματος ελευθερώνεται ο σπόρος από τα άχυρα. Όμως τα δημητριακά που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν οι άνθρωποι ήταν σφιχτά περικλεισμένα από άχυρα, οπότε απαιτούσαν περισσότερο κόπο για να ελευθερωθούν. Το καβούρδισμα βοηθούσε στο να γίνει αυτή η δουλειά. Επίσης μπορεί να καίγονταν το σπίτι ή και ο οικισμός ολόκληρος. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πολύ χαρούμενοι εμείς, πολύ δυστυχείς εκείνοι, γιατί βρίσκουμε τα πάντα διατηρημένα στη θέση τους και μπορούμε να αντλήσουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Οπότε λοιπόν αυτό που μελετούμε είναι απανθρακωμένα κατάλοιπα φυτών, σποράκια δηλαδή, δημητριακών κυρίως και οσπρίων. Θα σας πω παραπέρα. Είναι δύσκολο να τα δούμε στην ανασκαφή, δεν τα μαζεύουμε καθ' αυτά ένα προς ένα, συλλέγουμε δείγματα από το χώμα που ανασκάπτουμε και με τη βοήθεια του νερού αυτά επιπλέουν σε ένα δοχείο στην επιφάνεια, ακριβώς επειδή είναι απανθρακωμένα, είναι ελαφρά, τα συλλέγουμε σε ένα ζευγάρι κουσκίνων με μικρό άνοιγμα και έπειτα τα πηγαίνουμε στο εργαστήριο αφού τα στεγνώσουμε για να τα επεξεργαστούμε. Δεν κάνουμε κάτι που να έχει σχέση με DNA και αναλύσεις χημικές. Τα κοιτάμε μορφολογικά. Όπως ξέρετε εσείς οι νοικοκυρές, γιατί αυτό είναι φακί και δεν είναι ρεβίθι, γιατί έχει άλλο σχήμα, άλλη μορφή. Τέτοια κριτήρια ψάχνουμε κι εμείς στα σποράκια για να καταλάβουμε σε ποιο είδος ανήκαν αυτά τα σποράκια. Το πώς ξέρουμε ότι χρησιμεύαν για τροφή έχει να κάνει με το ότι τα συνδυάζουμε με την αρχαιολογική πληροφορία. Αν βρούμε ένα σκεύος γεμάτο με σπόρους κρυθαριού, μάλλον ήταν αποθηκευμένα για κατανάλωση. Αν βρούμε μια συγκέντρωση με υποπροϊόντα της επεξεργασίας, σημαίνει ότι ο άνθρωπος μόχθησε και επένδυσε χρόνο, κόπιασε για να το καταναλώσει ο ίδιος. Το ζώο θα μπορούσε απλά να το μασίσει ολόκληρο, χωρίς να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Επομένως, μάλλον το πιο πιθανό είναι ότι ο σκοπός ήταν να καταναλωθούν ως τροφή αυτά τα πράγματα. Οι έρευνες τα τελευταία χρόνια, οι αρχαιοβοτανικές, έχουν πληθύνει στην Ελλάδα πολύ, δεν ήταν έτσι παλιά, και χάρη σε αυτές τις έρευνες, ακούτε και για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε, έχουμε πλέον μια πολύ μεγάλη λίστα με είδη των φυτών, που οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα πιστεύουμε ότι χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό, για τη διατροφή τους. Θα επικεντρωθούμε μόνο από την νεολιθική εποχή και μετά, δηλαδή από το 6000, όταν οι άνθρωποι ξέρουμε ότι σταματούν να μετακινούνται και να κυνηγούν και να συλλέγουν την τροφή τους από την άγρια φύση, φτιάχνουν οικισμούς. Η καλλιέργεια ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που τους ανάγκασε να γίνουν σταθεροί, γιατί έπρεπε να ασχολούνται με τα χωράφια όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είπε, ξεκινούσαμε τον Νοέμβρη και τελειώναμε τον Ιούλιο. Οπότε έπρεπε να είναι εκεί να προσέχουν τις σοδιές τους, τον κόπο τους, το φαγητό τους. Μία ακόμη πολύ μεγάλη καινοτομία εκείνη την περίοδο είναι η αρχή της χρήσης του πυλού για την κατασκευή αγγείων. Να κάνουν δηλαδή σκεύη μαγειρικά ουσιαστικά, αλλά και κατασκευές όπως φούρνους για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα είδη των φυτών που είχαν και χρησιμοποιούσαν χιλιετίες πριν σε αυτόν τον τόπο που ζούσαν, πλέον είχαν και νέες τεχνολογίες για να τα διαχειριστούν και να τα μαγειρέψουν με διαφορετικούς τρόπους. Όπως είπα και προηγουμένως, τα δημητριακά ήταν από τα πιο σημαντικά, είναι από τα πιο συχνά ευρήματα που βρίσκουμε στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Το σιτάρι αντιπροσωπεύονταν από πολλά διαφορετικά είδη, το μονόκοκο σιτάρι, το δίκοκο σιτάρι, ένα σιτάρι που τώρα το βρίσκουμε μόνο στην περιοχή του Καυκάσου, το σιτάρι Τιμοφέδη. Δεν καλλιεργούσαν αυτό το γυμνό σιτάρι που αλωνίσαμε λίγο πριν εδώ τόσο πολύ, το χρησιμοποιούσαν και αυτό, αλλά όχι τόσο πολύ, και χρησιμοποιούσαν επίσης και το κριθάρι. Τα όσπρια τα αγαπούσαν πολύ, κυρίως τη φακή, το μπιζέλι, το λαθούρι και το ρόβι. Είναι κάποιο που δεν ξέρετε? Το ρόβι τώρα εμείς δεν το τρώμε, το τρώνε τα ζώα. Δηλαδή στην παραδοσιακή κοινωνία την ελληνική το τρώγαν τα ζώα. Έχουμε δείξει όμως ότι στην αρχαιότητα το κατανάλωναν και οι άνθρωποι. Επίσης συνέχιζαν να συλλέγουν τα φρούτα και τους καρπούς. Μεγάλη ποικιλία, λινάρι, κοκορεβιθιά ή μπορεί να την ξέρετε σαν αγριοτσικουδιά. Είναι εξάδερφος της μαστίχας, της χίου.
τα βατόμουρα, τα κράνα, τα σίκα, τα σταφύλια, τα γκόρτσα, τα άγρια χλάδια, ο σαμπούκος, τα κούμαρα, τα πικραμίγδαλα, τα βελανίδια και τα αγριόμυλα που μοιάζουν ουσιαστικά με τα δαμάσκηνα. Όλα αυτά τα είδη τα εντοπίζουμε και ξέρουμε ότι τα κατανάλωναν. Ξέρουμε από τα οστά των ζώων που βρίσκουμε στις ανασκαφές ότι κατανάλωναν επίσης και εξέτρεφαν εγωπρόβατα, κατά κύριο λόγο, και σε μικρότερο βαθμό χείρους και βοηδοί. Ενώ φυσικά δεν έπαψαν ποτέ να κυνηγούν, γιατί πάντοτε υπήρχε μια πηγή παραπάνω διατροφής. Λαγούς, αλεπούδες, δεν τις τρώγαμε εμείς, τις τρώγανε εκείνοι, ελαφοειδή, αγριόχειρους, αλλά και πτηνά, διάφορα. Έχουμε βρει κόκαλα από οχήνες και περιστέρια. Και επίσης όσοι ήταν κοντά στη θάλασσα ή κοντά σε λίμνες και ποταμούς, ψάρευαν και αλίευαν. Δηλαδή έχουμε κατάλοιπα και οστών ψαριών, αλλά και οστρακόδερμων. Λίγο πολύ ό,τι χρησιμοποιούμε και σήμερα. Φαγκριά, τσιπούρες, λιθρίνια, μαρίδες, στρίδια, μύδια, αχινούς, από όλα αυτά τα πράγματα. Στη διάρκεια των χρόνων και με τις επαφές που οι άνθρωποι αποκτούσαν ο ένας με τον άλλον ταξιδεύοντας, φτάνουμε πια στη λεγόμενη εποχή του Χαλκού, είμαστε γύρω στο 3000 π.Χ. και βλέπουμε, διαπιστώνουμε στα αρχαιοβοτανικά σύνολα ότι εμφανίζονται νέα είδη. Όπως το σιτάρι σπέλτα, είναι αυτό που λέμε ντίνκελ, μπορεί να το ξέρετε, να το βρίσκετε στα σούπερ μάρκετ. Μας ήρθε από τη Βόρεια Ευρώπη. Επίσης το κεχρί, το οποίο πάλι δεν το πολυτρώμε εμείς τώρα, αλλά παλιά το καταναλώνανε. Αυτό ήρθε από τις στέπες της Δύσης. Επίσης τα κουκιά της Ανατολής, συγγνώμη. Από τα βάθη της Ανατολής στη Μογγολία ήρθε. Ναι, συγχωρέστε με. Επίσης τα κουκιά εμφανίζονται τότε. Για τα κουκιά δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν είμαστε σίγουροι από πού ήρθαν. Επίσης εμφανίζονται άλλα είδη οσπρίων που είναι αυτοφύοι στο Αιγαίο, όπως ο όχρος και ο κλίμενος. Ο κλίμενος είναι, όλα αυτά είναι ξαδέρφια σαν της φάβας της Σαντορίνης που τρώμε και σήμερα. Επίσης τότε είναι που εμφανίζεται σε εκείνα τα χρόνια στη Νότια Ελλάδα και στα νησιά και η ελιά. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως λόγω της οικολογίας της δεν ευδοκιμούσε η ελιά, δεν την έχουμε, μας ήρθε πολύ αργότερα στη Θεσσαλονίκη από που εμείς ερχόμαστε. Στη Νότια Ελλάδα όμως υπάρχει. Μάλιστα για την ελιά γνωρίζουμε και από τις πρώτες πηγές γραπτές που μαρτυρούν την χρήση φυτών στις πινακίδες της γραμμικής Β' στα Μικηναϊκά Ανάκτορα της Νότιας Ελλάδας, της Πελοποννήσου, αλλά είχατε και εσείς εδώ μάλλον καθώς φαίνεται την Ιωλκό. Αναφέρονται λοιπόν σε αυτούς τους καταλόγους που αφορούσαν τα πάρε δώσε των ανακτόρων, κυρίως ως προς την παραγωγή αρωματικών ελαίων, αναφέρονται μία λίστα φυτών, τα οποία εμείς δεν βρίσκουμε, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν βρίσκουμε στο αρχαιοβοτανικό σύνολο, ως σποράκια δηλαδή, οπότε είναι πολύ ευτυχής η συγκυρία ότι απαριθμούνται σε αυτούς τους καταλόγους. Συμπεριλαμβάνονται είδη, τα οποία θα ακούσετε και θα πείτε «Α, τα χρησιμοποιούμε και σήμερα σαν καρικεύματα», όπως ας πούμε τον κόλιανδρο, όπως ας πούμε τον άνηθο, το σέλινο, το γκρόκο, το σαφράν, το μάραθο, το κίμινο που μας ήρθε λίγο εκείνη την εποχή από μακριά, από την Ανατολή. Αλλά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι αυτά τα συστατικά, τα φυτικά, είχαν διατροφική χρήση σε εκείνα τα χρόνια. Το ότι αναφέρονται σε αυτά τα κείμενα της γραμμικής Β' είναι μία ένδειξη ότι μάλλον η χρήση τους ήταν, εμπλέκονταν στην παραγωγή αρωματικών ελαίων. Γιατί αυτά όλα τα φυτά έχουν ιδιότητες ελαιοδοτικές, αρωματικές. Βρίσκουμε και άλλα σποράκια που δεν αναφέρονται στις πινακίδες της γραμμικής Β', όπως ας πούμε την παπαρούνα, την μήκονα, την υπνοφόρο, την οποία μπορεί να τη χρησιμοποιούσαν και για αυτό το ναρκωτικό χυμό που βγαίνει από την κωδία της και από το χυμό της, και το χρησιμοποιούσαν μέχρι πρόσφατα από ό,τι έχω ακούσει οι γιαγιάδες για να κοιμίζουν τα μωρά και να μην κλαίνουν. Οπότε μπορούν να τα χρησιμοποιούσαν και για τέτοιους σκοπούς. Δεν είμαστε δηλαδή βέβαιοι ότι ήταν διατροφική η χρήση τους. Επίσης δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι η ελιά σε εκείνα τα χρόνια είχε διατροφική χρήση. Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιούνταν και αυτοί για αυτό το σκοπό της παραγωγής ελαίων αρωματικών. Μάλιστα υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν άγριες οι ελιές που χρησιμοποιούσαν οι Μικηναίοι για να κάνουν τα λάδια τους. Βέβαια τίποτα δεν μπορεί να μας αποκλείσει το ότι
όντως μπορεί να χρησιμοποιούνταν και σαν στη διατροφή τους. Άλλωστε κάποιους αιώνες μετά στην κλασική Ελλάδα το λάδι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Συχνά είναι το μόνο έδεσμα που συνοδεύει το ψωμί σε ένα λιτό ή σε ένα φτωχό γεύμα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ότι δεν είχε και αυτήν τη χρήση. Σας μίλησα και για τα σταφύλια προηγουμένως. Πέρα από την βρώση τους ως σταφυλιών ή ως σταφίδας, βεβαίως τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν κρασί. Θα σας πει η Χρύσα για τέτοια πράγματα αμέσως μετά. Να αναφερθώ και λίγο στο κρέας και θα κλείσω εγώ, λέγοντας ότι ενώ τα δημητριακά και τα όσπρια ήταν η βάση της διατροφής για τους προϊστορικούς ανθρώπους, το κρέας δεν ήταν τόσο εύκολο για εκείνους να το καταναλώσουν. Το κάνανε σε πολύ ειδικές περιστάσεις. Πώς καλή ώρα σήμερα μαζευτήκαμε εμείς εδώ και γιορτάζουμε, βρισκόμαστε όλοι μαζί. Κάπως έτσι, σε πλαίσια εορταστικών γευμάτων, είναι πιο πιθανό, έχουμε ενδείξει ότι κατανάλωναν το κρέας τότε μαζικά και όχι σε καθημερινή βάση όπως το κάνουμε τώρα εμείς. Και η Χρύσα τώρα θα σας πει για την κατανάλωση του κρασιού και θα συνεχίσει με τα δικά της. Και τα αλκοολούχα ποτά επίσης φαίνεται ότι τα καταναλώναν σε αντίστοιχες περιστάσεις, όπως και το κρέας, δηλαδή σε συλλογικά γεύματα εορταστικού χαρακτήρα, γιατί τον ελλαδικό χώρο, την περιοχή του Αιγαίου, το κατεξοχήν αλκοολούχο ποτό θεωρείται ότι είναι το κρασί. Γνωρίζουμε επίσης από τις πινακίδες της γραμμικής Β' ότι το κρασί έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία των Κυναϊκών και των Μινωικών ανακτόρων και πολύ συχνά συνδέεται με την εμφάνιση των ιεραρχημένων κοινωνιών και των ελίτ. Για πιο πρώιμες περιόδους, επίσης γνωρίζουμε ότι τα σαφύλια είναι παρόντα στις περισσότερες θέσεις της νεολιθικής και της εποχής του Χαλκού που έχουμε διερευνήσει αρχαιοβοτανικά. Και έχουμε επίσης ενδείξεις ότι ήδη από την νεολιθική εποχή, συγκεκριμένα από την 5η χιλιετία πιο π.Χ., φτιάχνανε κρασί. Στο Ντίκη Λιτά, στην Καβάλα, έχουμε βρει μέσα σε ένα σπίτι που κάγει από φωτιά ένα αγγείο γεμάτο με πατημένα σταφύλια και ξέρουμε και από τις χημικές αναλύσεις που έχουμε κάνει στο αγγείο ότι μάλλον περιείχε κρασί, το οποίο ήταν φτιαγμένο από άγρια σταφύλια και το οποίο μάλλον γλύκαιναν με τα σίκα τα οποία επίσης βρίσκουμε αποθηκευμένα μέσα στο σπίτι. Εκτός από το κρασί όμως, ένα άλλο αλκοολούχο ποτό που φαίνεται σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα ότι επίσης φτιάχνανε τον ελλαδικό χώρο είναι η μπύρα. Αυτό το λέμε με βάση πλούσιες συγκεντρώσεις που έχουμε βρει από φυτρωμένα σιτάρια που χρονολογούνται γύρω στο 2000 π.Χ. Έχουμε βρει τέτοιες συγκεντρώσεις στον οικισμό του Αρχοντικού στην Κεντρική Μακεδονία και στην Άργησα, στη Θεσσαλία. Τα φυτρωμένα σιτάρια είναι η βασική πρώτη ύλη που χρειάζεται για να φτιάξουμε μπύρα. Είναι η βάση για να φτιάξουμε βίνη, η οποία παράγει τα σάκαρα που θα καταναλωθούν μετά από τη μαγιά κατά τη ζύμωση και θα παραχθεί η αλκοόλη. Αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό με άλλα αρχαιολογικά ευρήματα μας κάνουν να πιστεύουμε ότι φτιάχνανε ένα αλκοολούχο ρόφημα σαν την πύρα. Αυτή η πύρα βέβαια δεν θα είχε τη γεύση που έχει η γνωστή πύρα που καταναλώνουμε σήμερα, γιατί στην πύρα που πίνουμε σήμερα τη χαρακτηριστική γεύση δίνει ο λυκίσκος, ο οποίος είναι ένα βότανο που δεν χρησιμοποιούσαμε στην Ευρώπη μέχρι το Μεσαίωνα. Εκτός από την χρήση των δημητριακών για την παρασκευή μπύρας, φυσικά τα δημητριακά, το στάρ και το κρυθάρι κυρίως αποτελούσαν και την βάση της διατροφής. Αυτό μας το επιβεβαιώνουν και αρχαιοβοτανικές έρευνες, γιατί τα δημητριακά είναι τα πιο συχνά και πολύ άριθμα ευρήματα. Το αρχαιοβοτανικό υλικό, εκτός από τις πληροφορίες για τις πρώτες ύλες, μας δίνει και πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργάζονταν και μαγείρευαν αυτά τα υλικά. Δηλαδή, βρίσκουμε θράσματα δημητριακών με ενδείξεις επεξεργασίας και άλλα ευρήματα που έχουν τη μορφή άμορφων μαζών, μέσα στις οποίες βλέπουμε ότι περιέχονται δημητριακά. Επίσης, έχουμε και ένα εύρημα από το ακροτήρι της Σαντορίνης γύρω στο 1600 π.Χ. που είναι αλεύρι από σιτάρι. Σε τι τρόφιμα αντιστοιχούν αυτές οι συνταγές, αυτά τα ευρήματα δεν είμαστε ακόμη στη θέση να γνωρίζουμε ακριβώς. Αυτό είναι που ψάχνουμε, όπως είπε και η Αγγελική, στο πρόγραμμα στο οποίο δουλεύουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία για να μελετήσουμε αυτά τα ευρήματα και να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε.
Οι πιο κοντινές το χρόνο και τον τόπο πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε για αυτά τα, για αυτά τα τρόφιμα είναι τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τα οποία αναφέρουν μια πληθώρα συνταγών και παρασκευών με βάση τα δημητριακά. Βέβαια, οι πηγές δεν είναι πάντα δύσκολο να ερμηνευτούν και οι όροι και οι ονομασίες που αναφέρονται δεν είναι πάντα εύκολο να μεταφραστούν. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Από τις πηγές αυτές μαθαίνουμε για το χόνδρο των αρχαίων Ελλήνων, που είναι ένα τρόφιμο που μάλλον είναι κάτι σαν πλιγούρι. Σιταριού, ναι. Τη μάζα που φτιάχνεται από χονδροαλεσμένο κριθάρι που αναμειγνύεται με νερό ή με άλλα υγρά, την κάνουν μπαλάκια, την ξεραίνουν στον ήλιο και για να καταναλωθεί μετά τη μουσκεύουν σε νερό ή σε κρασί. Αναφέρονται επίσης πολλά είδη ψωμιού που έχουν διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με τον τρόπο που παρασκευάζονται, αν τυχαία έχουν προζύμι ή όχι, ανάλογα τις πρώτες ύλες, ποιο είδος δημητριακού χρησιμοποιούσαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ψήνονται. Τυχαία έχουμε τον υπνίτη που είναι το φουρνιστό ψωμί, τον κλιβανίτη που είναι ψωμί που ψήνεται σε πύληνες φόρμες, ο σποδίτης που είναι ψωμί που ψήνεται στη χόβολη και πολλά διάφορα άλλα. Βέβαια, το ψωμί που κατανάλωναν, που ξέρουμε ότι κατανάλωναν στην αρχαία Ελλάδα, σίγουρα δεν έμοιαζε με αυτό που τρώμε σήμερα. Αναφέρονται στις πηγές και ψωμιά από λευκό αλεύρι και με προζύμι, αλλά αυτά μάλλον ήταν είδος πολυτελείας, αυτό που πιο ευρέως καταναλωνότανε. Ήταν ψωμί χωρίς προζύμι, απολική σάλτση αλεύρι, που μάλλον σαν πιτούλες. Για να μελετήσουμε τώρα τα δικά μας τα αρχαιοβοτανικά ευρήματα, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε είναι τα πειράματα που κάνουμε για να φτιάξουμε δικά μας τρόφιμα και παρασκευές, τα οποία μετά καίμε για να μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα αρχαιολογικά. Αυτά τα πειράματα μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι αυτά τα θράσματα δημητριακών που βρίσκουμε είναι κάτι σαν πλιγούρι από σιτάρι, δηλαδή σιτάρι που έχει βράσει, το έχουμε ξεράνει στον ήλιο και το έχουμε αλέσει μετά. Είναι απλά χονδροαλεσμένοι σπόροι δημητριακών, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες παρασκευές για να φτιάξουμε ένα χυλό ή ένα ψωμί ή ακόμα και για την παρασκευή μπύρας, μαζί με αλεσμένη βίνη, να βάλουμε και αλεσμένα δημητριακά. Οι άμορφες αυτές μάζες τώρα θα μπορούσαν να είναι ψωμιά, όπως είπαμε, χυλή ή τρόφιμα όπως ο τραχανάς, που ξέρουμε και τώρα. Αυτά τα τρόφιμα, η επεξεργασία αυτών των δημητριακών, η άλεση και η επεξεργασία τους με νερό και το βράσιμο έχει πολλαπλά ωφέλη για τον άνθρωπο. Αυξάνεται η θρεπτική τους αξία, επίσης γίνεται πιο εύκολη η πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών από τον άνθρωπο. Γίνονται πιο κατάλληλα για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και επίσης πιο ανθεκτικά στις επιθέσεις από έντομα. Ναι, φέτο μια μάστιγα. Μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα. Π.χ. το πλιγούρι δεν χρειάζεται καν βράσιμο. Μπορεί απλά με μούλιασμα σε ζεστό νερό να μαγειρευτεί. Αυτό ήταν μεγάλη οικονομία σε κόπο χρόνο. Κυρία Βαλαμόντα, τα λέει fast food. Ναι, προϊστορικά fast food. Αυτό. Μεγάλη οικονομία κόπου, χρόνου και καύσιμη ύλης επίσης. Και είναι ένας τρόπος να εκμεταλλεύονται υλικά που είναι εποχικά διαθέσιμα, όπως το γάλα, και να τα μετατρέπουν, να φτιάχνουν μια μορφή που είναι διαθέσιμη για όλο το χρόνο. Εκτός από τα δημητριακά, πολύ βασικό συστατικό της διατροφής και τόσο των προϊστορικών όσο και των αρχαίων Ελλήνων, είναι τα όσπρια. Για τα προϊστορικά, μας είπε η Αγγελική, οι αρχαίοι Έλληνες καταναλώναν ευρέως φασόλια μαυρομάτικα, κουκιά, ρεβίθια και φακί, που ήταν το πιο αγαπητό τους όσπριο. Λιγότερο αγαπητό ήταν το μπιζέλι. Τα όσπρια τα καταναλώναν φρέσκα ή ξερά, τα οποία τα μούλιαζαν ή τα έβραζαν σε σούπες, τα μαγείρευαν σε σούπες, μόνο τους ή για να συνοδεύουν πιάτα κρεατικών. Αυτά τα ξέρουμε από τις πηγές, ναι. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε και για την προϊστορική περίοδο ότι και οι τρόποι που επεξεργάζονταν τα όσπρια πολλές φορές δεν διαφέρουν από αυτούς που έχουμε εμείς σήμερα. Ένα παράδειγμα είναι η φάβα Σαντορίνης, ας πούμε, που είναι
αλεσμένοι σπόροι λαχουριού που έχουν προηγουμένως βράσει. Σε κάτι αντίστοιχο μπορεί να, κάτι τέτοιο μπορεί να αντιστοιχούν και οι σπασμένοι και αποφλοιωμένοι σπόροι ρόδης που έχουμε βρει από τον Άγιο Θανάσιο στη Μακεδονία, που επίσης χρονολογούνται γύρω στο 2000 π.Χ. Οι οποίοι έχουν τη χαρακτηριστική γυαλάδα, που συνήθως είναι ένδειξη ότι έχουν υποστεί επεξεργασία με το νερό. Στην περίπτωση της ρόδης και του λαχουριού, η επεξεργασία με το νερό είναι απαραίτητη για να απομακρυνθούν τοξίνες που μπορούν να είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Αυτά. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι τα στοιχεία μας δείχνουν ότι πολλά από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε σήμερα, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στις χώρες της Μεσογείου, έχουν πολύ μεγάλη ιστορία χιλιετιών. Κάποια μπορεί να δοκιμάσετε και σήμερα, δεν ξέρω τι φτιάξαμε. Τι φτιάξατε, μάλλον. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ρωτήσουμε αν έχετε απορίες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε, θα προσπαθήσουμε. Και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο. Καλή ακρόαση και όρεξη μετά. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Μια απορία, το κρασί, γιατί το λέμε. Μήπως ξέρει κάποιος να μας πει. Υπάρχει και άλλη, λέξη για το κρασί. Ποια είναι η άλλη λέξη για το κρασί? Ναι, κρασί γιατί το λέμε. Μπράβο, το είπατε το ρήμα. Δεν ακούω, δεν βλέπω. Γράνιμι, το πέρδευαν με το νερό. Δεν το πίνανε. Και κραμμένο, και κραμμένο. Και το κρασί. Έτσι, ακριβώς. Τα ξέρετε καλέ, τι μας θέλετε μας. Τι μας φωνάξατε εδώ. Ναι. Μιλάς με αρχαιολόγο προϊστορικό. Α, γι' αυτό. Ορίστε. Μας πιάσαν τα πράγματα. Λοιπόν. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχετε μια ιδέα πάνω κάτω πώς ήταν η ημερήσια πρόσληψη από θερμίδες από δημητριακά, δηλαδή πώς έπαιρνε ο μέσος εκείνη την εποχή ο άνθρωπος? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, όχι. Απαντήστε. Να γνωρίζετε, έχει. Ναι. Όσες και να έπαιρνε τις κατανάλωνε γιατί δεν είχε το λάπτοπ στα χέρια. Έτσι. Ίσως έχει να κάνει, δεν ξέρω, θα πιθανολογήσω τώρα απαντώντας, να είναι πιο ειδικοί αυτοί που μελετούν για παράδειγμα τις χωρητικότητες των σκευών για να σας απαντήσουν από ό,τι εγώ και να κρίνουν, αν και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ποια ήταν η μερίδα που κατανάλωνε κάποιος. Μπορεί και να μην τρώγανε τόσο συστηματικά όσο τρώμε εμείς που τρώμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και ενδιάμεσα τα μεσημεριανά. Δεν το γνωρίζω αυτό να το απαντήσω, όχι, λυπάμαι. Να απαντήσω εγώ, πρωί ναι. Και βράδυ. Πρωί και βράδυ. Η προϊστορική. Ναι. Πού το ξέρετε? Έτσι θα μας δείτε. Να μας τα πείτε μετά. Εντάξει. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο. Νομίζω όσο το φαντάζεστε και ίσως παραπάνω. Νομίζω ήταν μια πολύ βασική δραστηριότητα. Καθώς κάλυπτε μια πολύ βασική ανάγκη. Έχετε μια ιδέα πάνω κάτω η κοινωνική διαστομάτωση πώς επηρεάζει από τα ευρήματα που κάνατε στα σπίτια, πώς επηρεάζει τη διατροφή του? Δηλαδή τι διατροφή είχαν, ας πούμε, ανάλογα σε ποια κλάση βρισκόταν, ας πούμε. Υπάρχει ένα κείμενο που λέει ότι... Μιλάτε για την αρχαία Ελλάδα και δεν είμαι ειδική να σας απαντήσω. Αλλά εμείς στα προϊστορικά προσπαθούμε να δούμε την τροφή και σε αυτό το πλαίσιο που λέτε της κοινωνικής διάστασής της. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πολύ συστηματική δειγματοληψία, απαιτεί να γίνουν ανασκαφές σε μεγάλες εκτάσεις των οικισμών που να είμαστε βέβαιοι ότι αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά όλα τα διαφορετικά μέρη που μπορεί να συνυπήρχαν σε ένα σύνολο οικιστικό ή μπορεί και να μην υπήρχαν. Και είναι ένα ερώτημα που πάντοτε θα διερευνούμε. Απάντηση δεν έχω να σας δώσω, όχι. Γιατί είχατε πει για κάτι για τη Μυκηναϊκή εποχή, ας πούμε. Ναι, αυτό που συχνά λέτε, να πεις Χρύσα για το κρασί, αυτό που έλεγες για τις... που έγραψε για τις... η χρήση του κρασιού, ξέρουμε, έχει προταθεί ότι συνδέεται με την ανάτηση σύνθετων κοινωνικών και διαστρωματωμένων. Αν αυτό με ρωτάτε.
Άρα οι πιο πλούσιοι πίνα κρασί και οι φτωχοί αυτό το είδους μπύρα. Αυτό που έχει προταθεί για παράδειγμα για τη Βόρεια Ελλάδα με βάση και τις μελέτες των... Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος, οι πλούσιοι πίνα κρασί και οι φτωχοί πίρα. Μπορείς να το πεις εσύ αυτό? Όχι. Υπάρχει μια πιθανότητα στις πινακίδες να αναφέρεται η μπύρα, δεν είναι σίγουρο. Ότι αν... και δεν ξέρουμε αν φτιάχνουν και στις πλαίσεις που καταναλώνουμε. Ναι. Σίγουρα ήταν είδη που δεν ήταν διαθέσιμα όσο εύκολα τα έχουμε εμείς σήμερα. Και το ποιοι είχαν πρόσβαση και ποιοι δεν είχαν, προφανώς ήταν κάποιο... ήταν θέμα, ήταν ζήτημα, όπως λέτε. Αλλά τώρα πώς ακριβώς διαμορφώνονταν αυτή η κατάσταση, νομίζω είναι δύσκολο να το... να το πει κανείς και δεν γίνεται μόνο με βάση τα αρχαιοβοτανικά. Δηλαδή είναι μια πολύ σύνθετη κουβέντα αυτή που πρέπει να συνδυάσει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Εντάξει. Για να απαντηθεί. Εντάξει. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάθαναν τη λύρα, η λύρα, το όργανο που κρατάμε εμείς στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, βασικά εγώ, όχι η Λύρα, είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο ήταν φτιαγμένο από κέλυφος χελώνας. Αυτό που βλέπετε δεν είναι κέλυφος χελώνας, είναι καρυδιά. Ήταν φτιαγμένο από δύο ξύλινους βραχίονες οι οποίοι μπαίναν μέσα στο κέλυφος και από πάνω έμπαιναν ένα ζυγός στον οποίο τεντώνονταν εντέρινες κορδές. Αυτό λοιπόν το όργανο ήταν ένα όργανο το οποίο στην αρχαιότητα τα παιδιά ξεκινούσαν να το παίζουν στο σχολείο με τον διδάσκαλό τους, να το μαθαίνουν πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα όργανο το οποίο έπρεπε να το ήξεραν όλοι, πλούσιοι, φτωχοί, άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν κάποιες τελετές, άνθρωποι οι οποίοι ήταν απλά στο σπίτι και ήθελαν να παίξουν μουσική. Ήταν ένα όργανο το οποίο το ξέραν όλοι. Μας είχε προβληματίσει, γενικά είχε προβληματίσει την επιστημονική κοινότητα πώς ακριβώς ήταν φτιαγμένο αυτό το έργο, το μουσικό όργανο, και η εικονογραφία
Δηλαδή, οι ζωγραφιές πάνω σε αγκία μας έδωσαν πάρα πολλές απαντήσεις, όπως επίσης και έχουν βρεθεί μέσα σε τάφους κέλυφοι από χελώνες, τα οποία κέλυφοι είχαν συγκεκριμένες τρύπες. Οπότε, αν πάρουμε αυτό το στοιχείο μαζί με την εικονογραφία, που υπάρχει εικονογραφία που μας δείχνει, ας πούμε υπάρχει εικονογραφία ζωγραφούς, η οποία μας δείχνει ότι σε συγκεκριμένα σημεία εδώ πέρα, στο κέλυφος υπήρχε τρύπα για να μπαίνει το ξύλο. Έτσι φτάσαμε στο συμπέρασμα να καταλάβουμε ότι μέσα στο κέλυφος εφάρμοζαν οι βραχίονες. Δεν χρησιμοποιεί το κόλλα για να κατασκευαστεί αυτό το όργανο. Μπαίναν έτσι. Λειτουργούσαν μηχανικά και ακριβώς έτσι το έχουμε δημιουργήσει και εμείς σήμερα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σπουδαίο στην αρχαιότητα ήταν το κομμάτι της ποίησης. Η ποίηση ήταν πάντοτε μελοποιημένη. Φυσικά δεν έχουμε κάποια τεκμήρια όσον αφορά την ποίηση. Αυτό που έχουμε είναι ότι και γνωρίζουμε είναι ότι μέσα στο λόγο ο κάθε ποιητής υπήρχε ένας ρυθμός μέσα στο λόγο του και αυτό το ρυθμό τον γνωρίζουμε σήμερα και μπορούμε να πειραματιστούμε και να δημιουργήσουμε νέα πράγματα. Βάσει τον τονισμό που έχουν οι στίχοι, να φτιάξουμε και μια μελωδία που ξέρεις είναι κοντά σε αυτό που ήταν το τονισμό. Ακριβώς, και αυτό ακριβώς θα σας δείξουμε τώρα είναι μια μελοποίηση ενός ποίηματος του Ανακρέοντα, το οποίο επιχειρήσαμε να μελοποιήσουμε. Θα το ακούσετε και μετά θα σας το μεταφράσουμε κιόλας. Μου, πια λευκά και τα μαλλιά μου, έφυγε η νιώτη μου, τα δόντια μου πέσαν, τη γλυκιά ζωή, λίγος καιρός μου απομένει, έτσι, αισιόδοξο, ε. Δώσαμε μια νότα χαράς. Δεν έπρεπε. Α, διασκευή, ναι. Α, ναι, αυτό θα μας δείξει πολύ.
πάρει και για μένα ένα νεροπολία. Επίσης, γνωρίζουμε ότι τα ομηρικά έπι θα τραγουδούσαν και μέσα από πηγές και έρευνες αρχαιομουσικολόγων φτάσαμε στο σημείο να γνωρίζουμε πάντα κατά ένα ποσοστό, χωρίς να είμαστε απόλυτα σίγουροι, τη συγκεκριμένη κλίμακα στην οποία τραγουδιόταν η Ιλιάδα και με ποιον τρόπο μελοποιούσαν τον κάθε λόγο. Ξέρουμε ότι η Ιλιάδα είχε συγκεκριμένο μέτρο και υπήρχαν συγκεκριμένες κανόνες μελοποίησης. Για παράδειγμα, εκεί που είχε οξία, ο τόνος έπρεπε να ανέβει και μετά να πέσει. Και στην περισπομένη, που ήταν πιο μακρό το φωνήεν, έπρεπε να ανέβει, να ξανανέβει και μετά να ξαναπέσει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν και εμείς θα σας παίξουμε ένα απόσπασμα από την Ιλιάδα, που είναι η πρώτη ραψοδία από το στίχο 17 μέχρι 25, τη στιγμή που ο ιερέας Χρήσης παρακαλεί τον Αγαμέμνονα και τους αρχηγούς να του δώσουν πίσω την κόρη του, τη Χρυσίδα. Πάμε σε ένα άλλο μουσικό. Α, πριν πάμε στην κιθάρα, να πούμε ότι το όργανο που κρατάει ο Ηλίας, το οποίο είναι η Φόρμικα, ήταν ένα όργανο το οποίο είναι από κάποιους ιστορικούς θεωρείται ένα είδος κιθάρας. Και να πω, κιθάρα είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το μεγάλο. Οπότε αυτό είναι σαν κιθάρα μίνι, ας πούμε, ένα είδος κιθάρας. Ο πρόγονος της κιθάρας, ο οποίος ξεκίνησε, βασικά πρωτοεμφανίστηκε τον 6ο αιώνα στη Μικρά Ασία. Αυτός ο τύπος είναι τον 6ο αιώνα, σαν φόρμικα υπήρχε από τα γυναικά χρόνια, αλλά είχε άλλες μορφές, άλλο σχήμα, από άλλα υλικά. Αυτό το σχέδιο εμφανίστηκε τον 6ο αιώνα στη Μικρά Ασία και ήρθε στην Ελλάδα. Που έχουμε και ωραίες επικοινωνήσεις σε Αγγεία στην αρχαία Αθήνα και κατέληξε στην Ιταλία μετά, που έγινε το αγαπημένο όργανο των Ετρούσκων. Αυτή είναι η ιστορία της Φόρμικας και θα περάσουμε στην κιθάρα, το οποίο ήταν το πιο διάσημο μουσικό όργανο της κλασικής εποχής. Ήταν το μουσικό όργανο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι επαγγελματίες κιθαριστές της κλασικής εποχής, οι οποίοι διαγωνίζονταν στα Πίθια, στα Παναθήναια. Και αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ τους αρχαιολόγους και τους αρχαιομουσικολόγους, γιατί πάντοτε ψάχνανε να βρούνε, να δούνε τι είναι αυτό, γιατί το βλέπανε ζωγραφιές και προβλημάτιζε. Έχει κάτι περίεργα πέταλα στη μέση. Περίεργο, μυστήριο. Οπότε
υπάρχουν οι θεωρίες εξής, ότι τι είναι αυτά τα μυστήρια πέταλα που, υπάρχουν μέσα σε αυτό το όργανο. Κάποιοι είπαν ότι είναι απλά μηχανισμοί στήριξης, έτσι ώστε να συγκρατεί το ζυγό όπως θα τραβάνε οι χορδές. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να ήταν ένας μηχανισμός ο οποίος με το πάτημα ενός μοχλού, ίσως ο μουσικός, να μπορούσε να ρυθμίσει το ζυγό από ένα ψηλότερο σημείο σε ένα χαμηλότερο και αντίστοιχα να έχει ένα διαφορετικό κούρδισμα. Ήταν ένα όργανο λοιπόν το οποίο χρησιμοποιούσαν μόνο οι επαγγελματίες κιθαριστές και το οποίο δεν το χρησιμοποιούσαν μόνο για να παίζουν. Δηλαδή όποιος το χρησιμοποιούσε έπρεπε να έξερε ένα τραγουδάκι και καλά. Και γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιούσαν και πιο πολύ όρθιοι. Δεν ήταν όπως η λύρα. Έτσι ώστε να μπορούν να τραγουδάνε καλύτερα. Και σε αυτό το σημείο θα σας παίξουμε ένα απόσπασμα από τον πρώτο Δελφικό Πεάνα, που είναι ένα έργο ατελείωτο, είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο, θα σας παίξουμε μόνο το 1 τέταρτο, το οποίο γράφτηκε από τον Αθήνεο και σώθηκε στο θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς, σκαλισμένο πάνω σε πέτρα. Ξέρουμε ότι ήταν σε πεωνικό ρυθμό, δηλαδή πεντάρι, πεντεόγδα, και θα το ακούσετε. Εσείς με τα όμορφα χέρια κόρες του Δροδερού Δία, που σας έλαχε ο βαθύδεντρος ελικόνας και ελάτε,
στο φίβο με τη χρυσή κόμη άσμα να ψάλλετε το νομό αίματό σας. Αυτό στο δίκορφο θρόνο του, στο βράχο αυτού του Παρνασσού, με τις ξακουστές μαζί των Δελφών τις γυναίκες στα νάματα, επισκέπτεται τις Κασταλίας με τα ωραία νερά, στον Δελφών τα υψώματα στην μαντική του έδρα συχνάζει. Ένα από τα όργανα τα οποία φέραμε σήμερα να παίξουμε, αλλά δυστυχώς για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν θα μπορέσουμε να το παίξουμε, είναι ο αυλός του Λούβρου. Ο αυλός του Λούβρου χρονολογείται από τα ελληνιστικά χρόνια. Είναι μετά. Πρώτος. Λοιπόν, βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια και ουσιαστικά είναι από τα μοναδικά δείγματα που έχουμε, που έχουν απομείνει, ατόφια, το ξύλο δεν έχει φθαρεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου και έχουμε φτιάξει ένα ακριβές αντίγραφο αυτού του αυλού. Ακριβώς, επίσης γνωρίζουμε τον αυλό των Μεγάρων, ο οποίος ήταν ο Στέινος και μάλιστα εκτός από τις οποίες είχε και μηχανισμούς με κλειδιά, τους οποίους ο μουσικός την ώρα που έπαιζε μπορούσε να μετακινήσει και να αλλάξει τον τόνο. Δυστυχώς δεν θα το ακούσετε σήμερα. Και τώρα θα σας παίξουμε ένα πολύ φημισμένο κομμάτι. Είναι ο Επιτάφιος του Σίκυλου. Ένα κομμάτι το οποίο βρέθηκε χαραγμένο πάνω στην πέτρα του τάφου, του Σίκυλου. Το οποίο είναι αρκετά... Η μετάφρασή του είναι ότι όσο ζεις να λάμπεις, γιατί η ζωή είναι μικρή και όλα τελειώνουν. Είναι πολύ πολύ γνωστό, είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι και οι περισσότεροι το έχετε ακούσει. Στο σημείο θα πάμε σε έναν συνθέτη του δεύτερου μεταξενικού αιώνα, τον Μεσομίδη, ο οποίος έγραψε τον ύμνο στον ήλιο, τον ύμνο στην έμεση και τον ύμνο στη Μούσα και τον Απόλλωνα. Θα σας παίξουμε τον ύμνο στη Μούσα και τον Απόλλωνα. Η μετάφρασή του είναι ο ποιητής επικαλείται τη Μούσα να έρθει σαν δροσιά από τα δάση και να δονήσει τον νου του και να του φέρει την έμπνευση και την Μούσα και τον Απόλλωνα. Oh, hey, them, son.
εμάς περνά στο λεπτό. Καλλιοκρέα σοφά, μουσόν προκατάγε την περνών. Τα ισόπε μου στο ρωτά, να πούμε κάτι που δεν το είπαμε. Η λύρα, η κιθάρα και η φόρμιγκα, αυτά τα έχορδα όργανα της αρχαιότητας, είναι όργανα τα οποία λίγο ή πολύ όλοι μας, τουλάχιστον όσοι ήμασταν στο τμήμα, νομίζαμε ότι ήταν όργανα τα οποία πεζόντουσαν αρπιστικά. Όπως θα καταλάβατε, ήταν όργανα τα οποία χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους μουσικούς συνοδευτικά. Πώς θα πάρει κάποιος τώρα την κιθάρα και θα τραγούδι και θα παίξει χορδίες ή το πιάνο. Έτσι και με το όργανο αυτό είχε την κλίμακά του και με το αριστερό του χέρι σταμάταγε τις χορδές που δεν ήθελε να ακουστούν, οπότε δημιουργούσε συγχορδίες. Και με το δεξί έπαιζε με την αντίστοιχη πένα της εποχής. Κλείνοντας, θα σας παίξουμε ένα αυτοσχεδιασμό στην κιθάρα.
Αν έχετε κάποια ερώτηση και τυχαίνει να ξέρουμε για την απάντηση. Ασχολούμαστε παράλληλα με τη σύγχρονη μουσική. Παράλληλα. Εκτός από αυτά, έχουμε φέρει και κάτι κιθάρες και με κάτι μπουζούκα μετά, κάτι θα... και λαϊκό, τι θέλετε, τι θέλετε. Γιάννη, τι λες, ορίστε, ο Γιάννης συμφωνεί με την Κάιτα και μπορούμε να περάσουμε πέρα στη σύγχρονη. Να περάσουμε στην Κάιτα. Να περάσουμε λίγο στο περιουσιακό. Βέλτα, κρίσμα δεν αποφασίζει. Να περάσουμε στο περιοδοσιακό. Τώρα σας βλέπω, έκλεισα τη λάμπα και σας βλέπω καλά. Εντάξει, θα ανάψω τη λάμπα τη δικιά μου. Περάσουμε στο περιοδοσιακό. Η αρχαία γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι έτσι όπως τη χρησιμοποιούσαν την αρχαιότητα ή όχι? Προσπαθούμε κατά μία προσέγγιση με τα δεδομένα που έχουμε να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα την κλασική, ας πούμε, την Αττική. Δηλαδή, ποια ήταν η κλασική, για να καταλάβω? Υπήρχαν κάποιες, έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε, ας πούμε ότι το θήτα προφερόταν ως τ, ότι το ύψιλον προφερόταν ως ου, το βήτα ως μπου, το κάπα ως κου. Μοιάζει με το λατινική. Αλλά ενδιαφέρουν τα φωνήματα και εγώ έκανα την ερώτηση. Γιατί αυτή η γλώσσα η ελληνική θα έπρεπε να κρατηθεί σαν κοιμήλιο και να είναι ζωντανή και θα έχουν σιγά σιγά έκλεισα την παρέμβαση. Είναι πάρα πολλά φωνίες αυτά. Και όταν λέμε πολλά, αυτά που μαθαίνατε στην κοινωνία και μαθαίνατε κάτι λίγο, θα ηλεύω. Και μαθαίνατε και κάτι άλλο. Υπάρχουν αυτά και γράμματα.
Γεια σας, γεια σας.